Κύριε Δήμαρχε, στο προηγούμενο ΔΣ και στο θέμα της άρσης αποκρίασης που επιτύχθηκε το συγκεκριμένο αρμοδοτικό σχέδιο που έπεσε το 1992, αναφέρατε στην τοποθέτησή σας ότι δεν γνωρίζατε τίποτα και δεν σας ενημέρωσε κανένα. Σοβαρές καθηγητές, κύριε Δήμαρχε, και πραγματικά οφείλουμε να σεβαστούμε την τοποθέτησή σας. Σας ρωτώ λοιπόν τρία ερωτήματα. Πρώτον, ποιος παρέλαβε τη δικαστική απόφαση από το Δήμο. Δεύτερον, αν με βάση τα δεδομένα αυτά έχετε προχωρήσει σε ΕΔΕ ώστε να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε εσείς, αλλά να ενημερωθούμε και εμείς ποιος απόκρυψε ένα τόσο σοβαρό θέμα για την τοπική κοινωνία. Τρίτον, ο αρμόδιος αντιδήματος είχε ενημερωθεί. Ερώτηση. Και αν ναι, προτίθεστε να κάνετε κάτι που απέκλειψε ένα τόσο σοβαρό θέμα από εσάς. Και κλείνοντας, θα ήθελα τη δική σας άποψη αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος σε σχέση με τη μη έφεση που οφείλατε να κάνετε σε πρωτόδικη απόφαση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Γραφτός. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έχει υπορό. Λοιπόν, όσον αφορά την απόφαση της άρσης αποδοτηρίωσης, σε μέρα στο γραφείο μου, σε χέρια μου, δεν έχει τέτοια απόφαση. Και αυτή η απόφαση έχει πάει, όπως ξέρετε, έχει ξεγνωστό από την υποδομή. Εάν διέταξε, δεν διέταξε. Οπωσδήποτε αυτό αφορά, θα το δούμε στο μέλλον και δεν μπορώ εγώ αν διαπιστώσω μόνος μου αυτή τη στιγμή αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Αυτό θα ελεγχθεί πορεία. Ό,τι θα κρίνει ο Δήμαρχος που έχει κινηθεί ή οποιοδήποτε. Και προσωπικά για τον εαυτό μου. Αν θα τα έκανα. Από εκεί πέρα μπορεί να σας εδώ είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να σας πει περισσότερο. Ο κύριος Γιαννουλάτος έχει το λόγο. Το θέμα, εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή δεν προσφέρεται για τέτοια συζήτηση. Καταρχήν, ενημερώθηκα εγώ από την πολεοδομία τον έκτο μήνα. Από εκεί πέρα. Το θέμα είναι δύσκολο. Θα επανέλθουμε σε επόμενο συμβούλιο. Είναι σε εξέλιξη. Θα είχαμε στάσει ευθύνες. Δεν είναι ώρα απόδοση ευθυνών. Για να του πείτε, δεν κάνω λάθος, δεν σημαίνει ότι του παίρνει το κεφάλι. Το εύκολο είναι αυτό να αποδώσει ευθύνες και είναι άκυρο και για μένα αυτή τη στιγμή. Στάση ευθύνης σημαίνει συνεργασία. Το θέμα είναι τόσο σοβαρό, κύριε Ρίτσα. Δεν το έχετε καταλάβει καν. Δεν το έχετε καταλάβει και καλό θα ήταν να το καταλάβετε και να την ενημερωθείτε. Να την ενημερωθείτε όπως και για άλλα θέματα. Κάνετε αντίστοιχες αναφορές και σε εισαγωγικά καταγγελίες, αλλά προτάσεις δεν έρχεστε να κάνετε. Δεν φτάνετε να κάνετε προτάσεις. Το θέμα δεν το γνωρίζετε δυστυχώς και τελείως. Δεν θα το επαναφέρετε με τέτοιο τρόπο, με το άσχημο τρόπο αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες, με τις υπηρεσίες που δεν εννοείται, θα επισκεφθούμε το αντίστοιχο κριτήριο, το οποίο είναι σε συνεννόηση ήδη, για να παραθέσουμε αυτά που αναδείξαν και στο Συμβούλιο, αλλά τα οποία ήδη είχαν κάνει μια προεργασία το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα είναι τόσο σοβαρό και προσωπικά θα ήθελα να σας καλέσω για να αντιληφθείτε κάποιες πτυχές του θέματος. Γιατί το επαναφέρετε με λάθος τρόπο, θέτοντας σε κίνδυνο και τα συμφέροντα γενικά του Δήμου, κάτι το οποίο έχουν προσέξει πάρα πολύ εμείς αυτή τη στιγμή. Δεν αποτελεί, δεν είναι ένα θέμα μια ιδιοκρισία, το οποίο όπως πολύ σωστά είπατε ήταν μια δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση είναι μια δικαστική απόφαση. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Δεν το ζημίωση και μια δικαίωση, ας πούμε, την γενικότερη έννοια των ιδιοκτητών, αυτό αφήνει πολλά εκατομμύρια. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα βρεθούν. Υπάρχει μια διαβεβαίωση ότι θα γίνει μια ανίχνευση και μια σύμπραξη πράσινο ταμείο και ταμείο παραγωγικών. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για να εξελιχθεί ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν θα σκρύβουμε τις συνεργασίες που έχουμε και με άλλες περιφέρειες με το Υπουργείο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης του θέματος. Δεν είναι ένα θέμα απλό. Δεν αφορά μόνο μια ιδιοκτησία. Αφορά το πράσινο όλες τις επίπεδες περιοχής, αλλά και τα πράσινα του Δήμου ολόκληρη. Ένα θέμα δεν αφορά μόνο το Δήμο Πλεύρης και όλη την Ελλάδα. Και μια ενημέρωση. Προχωράμε σε καταγραφή των πρασίνων. Με τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί. Θα έχει πάει στο αρμόδιο Υπουργείο και θα σας δίνουν χρήματα. Το θέμα είναι σοβαρό. Θα επανέλθουμε σε επόμενο συμβούλιο, αφού συνδεθούμε και με τα Υπουργεία, για να δώσουμε μια κατεύθυνση και με άλλους γονείς μαζί για το θέμα. Ευχαριστώ. Έχετε ερώτηση, κύριε Παπά? Όχι επί του θέματος, δεν θα συζητήσουμε το θέμα. Αν έχετε ερώτηση, κάτι. Δεν συζητάμε το θέμα.
Την ερώτηση έκανε ο κύριος Γκίτσας και πήρε μια απάντηση. Αν δεν μπορούσα να μου δίνει ένα δεύτερο. Συνάδελφοι, είμαστε στη διαδικασία ερωτήσεων. Έχετε ερώτηση, θα κάνετε ανάγκη και κάνετε. Αλλιώ όχι. Λοιπόν, συνάδελφοι, τελείωσε αυτή ήταν η απάντηση. Σα παρακαλώ. Μόνο αυτό δεν θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για ευθέρη και ευθύνη. Συμπληρώσαμε τα πάντα σε 1,5-2 μήνες οι ευθύνες τα πάντα. Τόσα χρόνια που εγωρήκαμε το πράγμα, δεν μιλάει κανείς για ευθύνες. Τώρα ζητάμε και ευθύνες. Ναι. Βρέστε.